Για σήμερα πρώτος μας καλεσμένος σε ραδιοπαράθυρο τηλεφωνικά ο κύριος Γρηγόρης Λιονής εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Κύριε Λιονή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς κύριε Δημητρακόπουλε και στους ακροατές σας. Να σας ευχαριστήσουμε που αποδεχτήκατε το κάλεσμά μας και ήθελα σήμερα να ασχοληθούμε με την περιβαλλοντολογική πολιτική όσο πιο συνοπτικά μπορούμε, γιατί και ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος. Τα τελευταία χρόνια, αρκετά χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια ακούμε περί πράσινης ανάπτυξης, ακούμε για προστασία των περιβάλλων, ακούμε χίλια δυο, αλλά εμείς οι καθημερινοί Έλληνες της εργασίας δεν βλέπουμε τίποτα στην πράξη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τι θέση έχει πάνω γενικά στην περιβαλλοντολογική πολιτική? Αυτά που ισχυρίζονται ότι γίνονται, αυτά που γίνονται στην πραγματικότητα, αυτά που πρέπει να γίνουν? Θα διαφωνήσω λίγο, να σας ευχαριστήσω καταρχάς για την πρόσκληση, αλλά θα ξεκινήσω δυστυχώς διαφωνώντας λίγο μαζί σας, γιατί ναι. Σε αντίθεση με αυτό που νομίζει ο πολύ στο κόσμος, ο καθημερινός Έλληνας της εργασίας που είπατε βλέπει και βλέπει πάρα πολύ ξεκάθαρα στο πορτοφόλι του το τι σημαίνει περιβαλλοντική πολιτική και πράσινη ανάπτυξη. Σωστά, ήταν λάθος η διατύπωση. Εννοούσα ότι δεν βλέπουμε κάτι καλό. Με αυτή την έννοια ίσως, αλλά να ξεκινήσω από αυτό. Να ξεκινήσω ναι. Την ενεργειακή φτώχεια που αυτή τη στιγμή έχει τσακίσει τα εργατικά λαϊκά στρώματα. Το γεγονός ότι τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος έχουν υπερτριπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια και αναμένεται να αυξηθούν κι άλλο το καλοκαίρι. Το γεγονός ότι αν πάρετε την περιβόητη ακρίβεια του τελευταίου διαστήματος, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της οφείλεται στις λεγόμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που κατακλείζουν τα βουνά, τα ανεμογεννήτρες και τα φωτοβολταϊκά. Ναι, ναι. Ή αν θέλετε λίγο παραπέρα, το γεγονός ότι η περιβόητη περιβαλλοντολογική πολιτική, η πολιτική της πράσινης ενέργειας, της πράσινης ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τη στηρίζουν όλα τα κόμματα, ναι, αυτή τη στιγμή απειλεί το δικαίωμα της μετακίνησης, το δικαίωμα της ελευθερίας μετακίνησης του αυτοκινήτου που είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, να το αποκόψει αν θέλετε τον περισσότερο κόσμο, αφού δεν θα μπορείς να πάρεις το καινούργιο υποχρεωτικό όμως αυτοκίνητο για να είναι πιο πράσινο. Ναι, ναι. Θα σου πω ότι η πράσινη ανάπτυξη φαίνεται και παραφαίνεται. Και αν θέλετε όλη η συζήτηση του τελευταίου διαστήματος είναι ακριβώς αυτή. Αξιοποιώντας εκμεταλλευόμενοι τις βάσιμες, για την πορεία υποβάθμισης του περιβάλλοντος που είναι συνολική. Ναι, ναι. Το ΣΥΡΙΖΑ νωρίτερα και μάλιστα τα δύο κόμματα τσακώνονται μεταξύ τους για το ποιος θα προχωρήσει πιο γρήγορα. Έρχονται και λένε ότι ακριβώς επειδή τα πράγματα είναι χάλια πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα πολύ μεγαλειώδες project που λέγεται να αντικαταστήσουμε όλες τις πηγές ενέργειας με ανεμογεννήτρες πάνω στα βουνά, να αντικαταστήσουμε τα παλιά αυτοκίνητα με καινούργια πράσινα αυτοκίνητα, να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε συσκευασίες και να πάρουμε πράσινες συσκευασίες, ή αν θέλετε, επειδή τα σκουπίδια κατακλείζουν, να πάμε σε υποτίθεται πιο πράσινες λύσεις. Τι κρύβουν? Ένα, ότι υπάρχουν πολύ μεγάλοι κερδισμένοι πίσω από αυτό το παιχνίδι. Κρύβουν δηλαδή ότι με το πρόσχημα της πράσινης ανάπτυξης υπάρχουν μονοπωλιακοί όμιλοι τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, μεγάλες επιχειρήσεις που βγάζουν δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Κρύβουν δεύτερον ότι αυτά τα δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ τα πληρώνετε εσείς, εγώ και οι ακροατές μας. Εμείς πληρώνουμε τα δισεκατομμύρια που βγάζουν οι μεγάλες επιχειρήσεις που στείλουν τα φωτοβολταϊκά πάρκα και τις ανεμογεννήτριες. Και τέλος κρύβουν ότι η καταστροφή του περιβάλλοντος, που είναι ένα πολύ σύνθετο θέμα, οφείλεται ακριβώς στην ίδια την ανάπτυξη. Γιατί κοιτάξτε, δεν μπορεί να λέμε ότι έχουμε σαν προμετωπίδα την πράσινη ανάπτυξη και την ίδια στιγμή να καταστρέφουμε όλα τα βουνά. Τα βουνά είναι πράσινα, αν θέλετε, όχι η ανάπτυξη, βάζοντας ανεμογεννήτριες. Δεν μπορεί να λέμε ότι είμαστε υπέρ της πράσινης ανάπτυξης και την ίδια στιγμή κάθε παραλία που υπάρχει να τσιμεντώνεται για να φτιαχτούν γιγαντιαία ξενοδοχειακά συγκροτήματα. Δεν μπορεί να μιλάμε ότι είμαστε με την πράσινη ανάπτυξη και το περιβάλλον, όταν συνολικότερα το κάθε κεφάλαιο, άρα ο καπιταλισμός στο σύνολό του, δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να καταστρέψει το περιβάλλον. Σωστά. Αν λοιπόν το δούμε με αυτή την έννοια, θα δούμε ότι εδώ πέρα μας κοροϊδεύουν. Παίζουν, αν θέλετε, πάνω στο δικό μας το πρόβλημα, πάνω στην ανάγκη ευρύτερα των λαϊκών στρωμάτων να έχουν καλύτερα βουνά, καλύτερες θάλασσες, καλύτερο περιβάλλον, καλύτερη υγεία.
έρχονται και, αν θέλετε, συγκαλύπτουν ότι αυτοί οι ίδιοι, οι καπιταλιστές δηλαδή, ναι, η Νέα Δημοκρατία και ο Σύμφωνος τρέχουν το περιβάλλον, και όχι μόνο αυτό, εμφανίζουν το νέο γύρο καπιταλιστικών επενδύσεων, το νέο γύρο κερδοφορίας, το νέο γύρο φτώχειας για τα εργατικά λαϊκά στρώματα ως τη λύση. Εμείς λοιπόν ως ΚΚΕ επιμένουμε και λέμε, η πράσινη ανάπτυξη, η πράσινη κοινωνική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ που τσακώνονται για το ποιος θα φέρει πιο γρήγορα την ολοκληρωτική δίδυση, το άπεσο ενεργειακό μείγμα, δεν είναι λύση για τα εργατικά λαϊκά στρώματα. Είναι, αν θέλετε, μια κατεύθυνση στον αντίποδα. Είναι μια κατεύθυνση που δεν πρόκειται να βελτιώσει τη ζωή των εργαζόμενων, πρόκειται να επιδεινώσει και να αφαιμάξει ακόμα περισσότερο το εργατικό λαϊκό εισόδημα στον τομέα της ενέργειας, στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Θα κληθούμε να πληρώνουμε τη διαχείριση των απορριμμάτων για να είναι πιο πράσινη. Στον τομέα των πράσινων ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα γίνουν πολύ ακριβότερα και θα είναι απρόσιτα για τον πολύ κόσμο και ο κατάλογος θα είναι ακόμα μεγαλύτερος. Με μοναδικό κερδισμένο μία χούφτα μονοπωλιακούς ομίλους, οι οποίοι θα γεμίσουν οποιοδήποτε, ακόμα και την Πίνδο έχουν φτάσει τώρα, από τα βουνά της πατρίδας μου, της ιδιαίτερης, της Νότιας Πελοποννήσου, μέχρι την Αλεξανδρούπολη, από την Κρήτη μέχρι την Εύβοια, και τώρα φτάνουν ακόμα και στην Πίνδο, δηλαδή στον πυρήνα, αν θέλετε, των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας, τα οποία αλώνονται προκειμένου να μπουν ανεμογεννήτρες για να κερδίσουν ορισμένοι δισεκατομμύρια ευρώ. Ο πραγματικός μας λοιπόν ένοχος, όπως αν δούμε το πράγμα με αυτόν τον άξονα, με αυτόν τον προσανατολισμό, δεν είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται και λένε μπορούμε να προστατεύσουμε τώρα την κατάσταση. Ο πραγματικός ένοχος είναι αυτοί, είναι αυτοί που έρχονται και στην ουσία για να μπορέσουν να κερδίσουν. Παίζουν πάνω στο δικό μας προβληματισμό, αξιοποιούν το δικό μας, τις δικές μας ανάγκες και επιδεινώνουν την κατάσταση ακόμα περισσότερο. Άρα, εμείς σαν ΚΚΕ επιμένουμε. Η λύση δεν μπορεί να είναι να συνεχίσουμε αυτό το δρόμο. Δεν μπορεί να είναι δηλαδή να συνεχίσουμε ένα δρόμο στον οποίο με άξονα και στόχο το κέρδος μιας χούφτας μονοπωλιακών ομίλων, μιας χούφτας επιχειρήσεων, άλλοτε θα καταστρέφονται τα βουνά για να μπουν τάχα πράσινες άπε, άλλοτε θα καταστρέφονται οι παραλίες για να έρθει το ξενοδοχειακό κεφάλαιο και κοινός παρανομαστής όλων αυτών θα είναι η ανάπτυξη. Όσο είμαστε εγκλωβισμένοι σε ένα σύστημα στο οποίο αρχή, μέση, τέλος της παραγωγής, στόχος της παραγωγής, τελικό αποτέλεσμα της παραγωγής, αυτό που καθορίζει κάθε περιοριστική επιλογή είναι ποιος θα κερδίσει και πόσο θα κερδίσει, οι εργαζόμενοι θα βλέπουν καταστροφή της έπης τους, καταστροφή της υγείας τους, καταστροφή του περιβάλλοντος τους. Και καμία πολιτική πράσινης ενέργειας, καμία πολιτική πράσινης κοινωνικής συμφωνίας δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα, πάρα πολύ απλά γιατί κινείται σε αυτόν τον άξονα και αναγκαστικά θα το επιδεινώσει. Λέμε λοιπόν ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη πείρα πλέον για να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Ναι. Να δούμε ότι το περιβάλλον το καταστρέφει ο καπιταλισμός, το κέρδος, και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να το λύσει η καπιταλιστική ανάπτυξη. Να δούμε ότι αν συνεχίσουμε σε αυτόν τον άξονα θα δούμε ολοένα και μεγαλύτερη επιδείνωση. Να δούμε ότι η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις επιμέρους διαφορές τους, στην ουσία συνενούν και στηρίζουν ακριβώς αυτή την πολιτική. Γιατί, αν θέλετε, βρίσκονται στον ίδιο άξονα, στον άξονα της καπιταλιστικής ανάπτυξης που τώρα επιλέγει την πολιτική της πράσινης ανάπτυξης, και να κινηθούμε στον αντίποδα. Να κινηθούμε δηλαδή σε μια λύση όπου η αρχή, μέση και τέλος παραγωγής δεν θα είναι το κέρδος, αλλά η ικανοποίηση των διευρυνόμενων λαϊκών αναγκών. Μια λύση που θα πατάει πάνω στην κοινωνικοποίηση των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, πάνω δηλαδή στην εργατική εξουσία και στο σοσιαλισμό. Και αυτή η λύση προτείνει το ΚΚΕ, μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Μπορεί δηλαδή να ικανοποιήσει τις λαϊκές ανάγκες, μπορεί να δώσει άφθονο, φθηνό ρεύμα στα εργατικά λαϊκά στρώματα, μπορεί να αξιοποιήσει όλες τις διαθέσιμες πηγές ενέργειας, μπορεί να ελαχιστοποιήσει την επίδραση που έχει η ανθρώπινη δραστηριότητα στο περιβάλλον, όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί έχει ακριβώς, αν θέλετε, αυτά τα προτάγματα ως κριτήρια. Και το ζήτημα λοιπόν το οποίο καλούμαστε να επιλέξουμε είναι απλό. Όποιος πραγματικά θέλει βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ουσιαστική, βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, βελτίωση, αν θέλετε, της δυνατότητας κάλυψης των αναγκών του λαού, της μεγάλης μάζας του λαού, δεν μπορεί να κινηθεί στο δρόμο της πράσινης καπιταλιστικής ανάπτυξης, γιατί η πράσινη καπιταλιστική ανάπτυξη είναι καταρχάς καπιταλιστική και γι' αυτό το λόγο είναι εξίσου μαύρη, εξίσου αντιλαϊκή με την προηγούμενη. Μάλιστα. Κύριε Λιονί, τα είπατε όλα. Πάνω σε μια ερώτηση που έκανα, τα είπατε κυριολεκτικά όλα.
δείχνει δηλαδή μια πολιτική θέση που ξέρει που στοχεύει, που ξέρει που περπατάει, που έχει να δώσει λύση. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για δεύτερη φορά που αποδεχτήκατε το κάλεσμά μας και να σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο ημέρας. Να είστε καλά επίσης. Γεια σας.